και Τετάρτη. Σε ό,τι είναι κυρίες και κύριοι πρέσβεις, βρισκόμαστε μόλις 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Εδώ στη Θράκη χτυπάει η καρδιά των ιδιών που μας ενώνουν. Είναι οι αρχές και οι αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η δημοκρατία, η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η αλληλοκατανόηση. Αυτά συνθέτουν τη βάση και τον πυρήνα της κοινής μας βούλησης, το μέτρο της ευθύνης μας και το σύγχρονο κόσμο των πολλαπλών κρίσεων και προκλήσεων. Την ίδια λοιπόν αυτή η περίοδο που αντιμετωπίσαμε 260.000 παράνομους μετανάστες, η ελληνική αστυνομία συνέλαβε πάνω των 1.500 διακινητών εγκληματιών, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Μόνο τις πρώτες ημέρες έχουν συλληφθεί ήδη 26 εγκληματίες, 26 διακινητές παράνομων μεταναστών εδώ στον Εύρο, μόλις τις πρώτες ημέρες του καινούργιου χρόνου. Κυρίες και κύριοι, οι ευθύνες της Τουρκίας για αυτή την κατάσταση που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε είναι πολλές. Προχωράμε στην κατασκευή άλλων 35 χιλιόμετρων τεχνητού εκποπτήρου, τα οποία θα προσθεθούν στα 37,5 χιλιόμετρα ως τώρα, με ένα έργο προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτεται πλήρως από ελληνικούς εθνικούς πόρους. Κυρίες και κύριοι πρέσβεις, η Ελλάδα επομίζει σε μεγάλο βάρος των παράνομων μεταναστευτικών ροών και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων. Η δική μας θέση είναι ότι τα κράτη-μέλη της πρώτης υποδοχής δεν μπορεί να είναι η μοναδική ευρωπαϊκή προορισμή. Πρέπει να υπάρχει στην πράξη αλληλεγγύη ανάμεσά μας, στενή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να διαχειριστούμε αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα. Η σημερινή μας συνάντηση εδώ στέλνει μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας και αλληλεγγύης, εκφράζει την κοινή βούλησή μας για αποτελεσματική φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων με την Τουρκία, για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ασφαλώς την σταθερή αποφασιστικότητά μας για ειρήνη, σταθερότητα και συνεργασία στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η σημερινή διεθνή συνάντηση με τους πρέσβους 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελβετίας στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ενότητας των Ευρωπαίων και αλληλεγγύης μεταξύ μας, ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης, υποστήριξης της Ελλάδας και της ελληνικής αστυνομίας, που έχει το ισχυρό και κρίσιμο έργο της φύλαξης των συνόρων της πατρίδας μας εδώ στον Εύρο, με την Τουρκία, τα οποία αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνορα. Είναι σταθερή η επιλογή μας και είναι απόλυτη η προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την παράνομη μετανάστευση, ενισχύοντας τις δυνάμεις της συνοριοφυλακής, αυξάνοντας το τείχος σε όλο το μήκος του ποταμού Αιγαίου, όπως ήδη έχει προγραμματιστεί, και όλη αυτή η προσπάθεια έχει την ισχυρή στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας που αντιλαμβάνονται ότι η ασφάλεια των συνόρων μας είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια όλων των πολιτών τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μιλάμε τα σύνορά μας και θα κάνουμε πρακτικά προσπέλαστα. Εκδιώμαστε την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, εκδιώμαστε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους την ασφάλεια της Ευρώπης εδώ στα σύνορά μας. Έχουμε παρουσιάσει ολόκληρο το πλαίσιο των δράσεών μας, την αναβάθμιση όλων των υποδομών και όλων των προσπαθειών, προκειμένου τα σύνορα να είναι αποσπέλαστα και ταυτόχρονα να εγγυόμαστε την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ασφαλώς την προστασία της ανθρώπινης ζωής.